Θα ξεκινήσει εντός των ομένων εβδομάδων από το ΤΑΙΠΕΔ δημόσιος διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός με δυνητικά τη δυνατότητα και του καζίνου, ώστε να γίνει ένα μεγάλο ξενοδοχείο, να γίνουν όλα τα σχέδια που θέλουν οι επενδυτές και αναπτυχθεί αυτή η περιοχή. Ένα νέο ελληνικό, το ελληνικό της Κρήτης, όπως το χαρακτήρισε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, ανακοίνωσε ο ίδιος από το Ηράκλειο, όπου βρέθηκε με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νόδε Ηρακλείου. Όπως τόνισε και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, έρχεται για την Κρήτη ένα μεγάλο επενδυτικό έργο που θα δώσει πνοή στον τουρισμό, αφού πρόκειται να αξιοποιηθεί η μεγάλη έκταση στην πρώην Αμερικανική βάση των Γκουρνών και μάλιστα άμεσα. Επειδή όπως γνωρίζετε υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη έκταση στην παλιά βάση των Αμερικανών στους Γκούρνες, όπου ανήκει το ΤΑΙΠΕΔ. Σας λέω λοιπόν ότι εντός των ομάδων εβδομάδων γίνεται ο διαγωνισμός για να αξιοποιηθούν οι Γκούρνες και να φτιαχτεί εκεί ένα νέο ελληνικό, το ελληνικό της Κρήτης. Ήδη μεγάλο ενδιαφέρον κορυφαίων επενδυτικών ομίλων έχει εκδηλωθεί για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και μια νέα λαμπρή ακόμα σελίδα για την τουριστική αξιοποίηση και ανάπτυξη της Νήσου θα ξεκινήσει από αυτή την κυβέρνηση μέσα στους επόμενους μήνες. Τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα του νησιού δεν θα μπορούσαν να μην βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων, με φόντο μάλιστα την κάθοδο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κρήτη το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου. Το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο για το νησί, που δεν είναι άλλο από το αεροδρόμιο Καστελίου, τις εργασίες του οποίου αναμένεται να εγκαινιάσει ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, για τον οποίο έχουν χυθεί τόνοι μελάνι, μονοπόλησαν το ενδιαφέρον ανάμεσα στα στελέχη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας. Σε λίγες μέρες θα είναι εδώ ο Πρωθυπουργός, όπως ξέρετε υπογράψαμε προχθές το Υπουργείο Οικονομικών, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το δάνειο για να ξεκινήσουν τα έργα στο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Απόψε είναι χαρά μας που φιλοξενούμε ένα πραγματικό πατριώτη, ένα δουλευταρά και εργάτη της ανάπτυξης αλλά και του κόμματος, τον Άδων Γεωργιάδη εδώ στο Ηράκλειο. Η Κρήτη έχει το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έλλειμμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Κυρίως στα έργα υποδομής και στο οδικό δίκτυο. Είναι η πρώτη πίτα που κόβουμε με κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και θα συνεχίσουμε την πορεία ώστε να κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία ακόμα μεγαλύτερη. Σήμερα είναι η πρώτη ουσιαστικά μεγάλη μας εκδήλωση μετά τις θριαμβευτικές εκλογικές νίκες που πέτυχε η Νέα Δημοκρατία. Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νόδη Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα κλίμα αισιοδοξίας για την πορεία του κόμματος τους τελευταίους μήνες που βρίσκεται στην κυβέρνηση. Παράλληλα, πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν στην εκδήλωση με αφορμή και την παρουσία του Άδωνη Γεωργιάδη.